Εδώ βλέπετε το κύκλωμα του Finder 52 Compass. Έχει ένα μικροελεγκτή IT2313. Από την αριστερή πλευρά έχει τα μέταλλα με LED Gold 1, Gold 2, Gold 3, Silver, ασίμι δηλαδή, Brass, Iron, σίδερο. Εδώ είναι Frequency και Sensitivity, συχνότητα και ευαισθησία, από εδώ ανεβαίνει η ευαισθησία και από εδώ αλλάζει τη συχνότητα. Εδώ πέρα είναι το on και εδώ είναι το off. Ο μικροελεγκτής βγάζει συγκεκριμένες συχνότητες σε συγκεκριμένη τάση. Λένε ότι είναι μοριακός. Δεν θα σχολιάσω γιατί δεν υπάρχει συχνότητα που δεν είναι μοριακή. Όλες οι συχνότητες είναι μοριακές. Δεν μπορώ να σχολιάσω για πολλούς λόγους. Απευθύνονται, να μην πω σε χαζούς. Αυτός είναι ο κρύσταλλος ο οποίος για να μπορέσει να δουλέψει σωστά ο AVR. Είναι προγραμματιζόμενος assembly και βγάζει συγκεκριμένο τόνο και με συγκεκριμένο τρόπο στην είσοδο και στην έξοδο από input και output που έχουν οι μικροελεγκτές. Καθορίζει την συχνότητα και την ένταση, δηλαδή να ανεβαίνει συγκεκριμένη ένταση. Αυτά. Θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε λίγο, γιατί δεν παίρνει βελτίωση πολύ. Τι να σας πω. Το παιδί που το αγόρασε θα μπορούσε να πάρει κάτι καλύτερο ή να φτιάξει και ο ίδιος κάτι καλύτερο. Αυτά.